ακολουθήσω την είδηση χωρίς πολλές λεπτομέρειες, γιατί μόλις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από 2 λεπτά. Λοιπόν, ο κύριος Κιρσάτ απαλλάσσεται από τις κατηγορίες για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον δεν υπάρχει βασικός μάρτυρας κατηγορίας, που ήταν και ο μοναδικός, αφού ο Βρετανός, ο οποίος είχε κάνει τη διαδικασία, όπως ενημερωθήκαμε από τις Βρετανικές αρχές, έχει αποδημήσει. Άρα, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται στη ζωή ο βασικός μάρτυρας, τότε με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, του κ. Γιώργου Σαββίδη, δεν μπορεί να ασκηθεί υπόθεση. Άρα, ο κ. Κιρσάτ απαλλάσσεται. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τι να ρωτήσω, έτσι όπως είναι η εξέλιξη αυτή. Η ουσία είναι ότι απαλλάσσεται. Θα δούμε στη συνέχεια τις νομικές προεκτάσεις αυτής της πρώτης τέτοιας υπόθεσης που είχαμε ενώπιόν μας για σφεντερισμό Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Σε ευχαριστώ. Πάμε